Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Μια εικόνα από χθες. Όπως είχαμε πει, θα ήταν μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα προς το τέλος με τις εξελίξεις. Ναι. Έτσι. Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να ρωτήσω, τελικά σας το έκανε το χατήρι, δεν σας το έκανε με τη μυστική ψηφοφορία ο Δήμαρχος? Γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν? Δεν μας έκανε χάρη. Νομίζω αναγκάστηκε να προσαρμοστεί κάτω από τη συντονισμένη και δικαιολογημένη, ναι, τεκμηριωμένη πίεση της αντιπολίτευσης και να επαναχωρήσει ενδεχόμενος, κάτι μας το αυτονόητο, κάτι που δεν ήταν υποχρεωτικό να το κάνει, αλλά όταν το κάνει κανείς αναβαθμίζει, και αυτή ήταν η δημοκρατική παράδοση του Δημοτικού Συμβουλίου, βάζοντας μια κάλπη και μυστική ψηφοφορία και το κύρος του Προέδρου, ο οποίος τελικά εκλέγεται. Και έτσι αυτό έγινε. Υπήρχαν όμως και άλλα θέματα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια με τη χθεσινή. Ναι. Διαδικασία. Ποια είναι τα προβλήματα αυτά που εντοπίζετε? Γιατί βλέπω ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα κλίμα διαμαρτυρίας, μη ικανοποίησης από τον χώρο της αντιπολίτευσης. Δεν είναι θέμα ικανοποίησης. Το θέμα είναι να μην βλάπτεται η πόλη από όλα αυτά. Καταλαβαίνω πως είναι δύσκολες ισορροπίες. Μια δύσκολη εξίσωση που πρέπει να λύσει ο Δήμαρχος, που ξεκινάει από την πρώτη μέρα σχεδόν της απόφασής του να διοικήσει, όχι με συνένεση στην εργασία και συνεννόηση με τις άλλες παρατάξεις, αλλά συγκροτώντας μια διοίκηση ετερόκλητων επιλογών, παίρνοντας, δελεάζοντας στελέχη από άλλες παρατάξεις για να συγκροτήσει κάτι που σε κάποια εκφορά έτσι του λόγου με χαρακτήρισε ως λεγιώνα των ξένων, γιατί δημιουργώντας μια ομάδα με 7 δικούς του Δημοτικού Συμβούλου, ναι, και άλλους 15 από άλλες παρατάξεις, δημιουργήσε ένα κλίμα αντιπαλότητας, μη συνεργασίας και μη συνοχής μια διοίκηση η οποία δεν μπορεί μετά εύκολα να διοικήσει. Mm-hmm. Αυτά αρχίζουν να φαίνονται σιγά σιγά στην πορεία και δεν ξέρω. Ας όψε το κλεισθένεις. Βεβαίως, φταίει η απλή αναλογική, αλλά σε όλη την Ελλάδα βγήκαν δήμαρχοι μειοψηφίας, ναι, υποχρεωτικά λόγω της απλής αναλογικής, και πουθενά αλλού δεν συνέβη αυτό. Δηλαδή, να μπορείς συνεννόηση με τους επικεφαλείς, να επιλέγεις στελέχη που εκλέχθηκαν με άλλες παρατάξεις. Φανταστείτε μια κυβέρνηση στην Βουλή, την κεντρική σκηνή, να συγκροτείται από βουλευτές όλων των υπολείπων κομμάτων, στους οποίους προτείνονται θέσεις υφυπουργών ή προέδρων σε διάφορους οργανισμούς. Εντάξει, προσπαθεί ο Μητσοτάκης, αλλά έχει δρόμο ακόμα για να το κάνει. Εκεί όμως η κυβέρνηση, αν δεν έχει την πολιτική νομιμοποίηση, όπως ξέρετε, υποχρεωτικά πηγαίνει στις εκλογές. Εδώ χθες εκλέχθηκε ένας πρόεδρος, δεν μιλάω για το πρόσωπο του Πατουλεκάκη, το συμπαθώ, τον ξέρω χρόνια, τον εκτιμώ και ελπίζω πως θα αποδειχθεί καλός πρόεδρος. Αλλά είναι πρόεδρος μειοψηφίας. Πήρε 20 ψήφους στους 47 ενεργούς δημοτικούς συμβούλους που είμαστε. Αν αυτό συνέβαινε στη Βουλή και ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε για πρόεδρο Βουλής κάποιον, τον κ. Τασούλα, εκεί που είναι και έπαιρνε λιγότερους από τους μισούς, νομίζω θα ήταν θέμα και πολιτικό για τον πρόεδρο τον ίδιο και το κύρος του, αλλά και την κυβέρνηση η οποία τον προτείνει. Αυτό τι σημαίνει για τις επόμενες ημέρες? Και δεν πρέπει να πέσει. Εκλέχτηκε για 4 χρόνια. Θέλουμε να τον στηρίξουμε στα καλά που κάνει για το καλό της πόλης, για να μην υπάρξει ένα τεράστιο κενό, αλλά βλέπω πως από την πλευρά του δεν γίνονται οι απαραίτητες προσπάθειες ώστε να δημιουργηθεί κλίμα συνένεσης. Αυτό τονίζουμε πάντα εμείς και αυτό είναι ο στόχος μας. Δεν μας ενδιαφέρουν ούτε θέσεις, ούτε ανταλλαγές και συναλλαγές. Θέλουμε να συμβάλλουμε ώστε η πόλη να ξεπεράσει το σκόπελο και να προχωρήσει καλά τα υπόλοιπα. Πάντως υπάρχει ένα ιστορικό νέο, ας πούμε, ότι νομίζω είναι η πρώτη φορά που εκλέγεται πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου από παράταξη που δεν είναι του Δημάρχου. Δεν είναι, αλλά έγινε στην πορεία. Εντάξει, έγινε, ναι. Η τομή θα ήταν να υπάρξει από παράταξη, αλλά ο νόμος δεν το επιτρέπει αυτό τώρα, για να είμαστε και ειλικρινείς. Ναι. Ο νόμος επιβάλλει, και σωστό είναι αυτό, ο πρόεδρος να προτείνεται και να επιλέγεται από την παράταξη του Δημάρχου. Διευρυμένη τώρα, όπως έγινε με αυτούς που Τυπικά θεωρείτε ότι υπάρχει ζήτημα στην εκλογή του κ. Μητσοτάκη? Ένα μικρό ζήτημα υπάρχει ακόμη, αν και εμείς δεν είμαστε τυπολάτρες. Υπάρχει το θέμα του ότι μας προσκάλεσε η κυρία Σπανού, που ανεξαρτητοποιήθηκε στην πορεία, παραμονή των εκλογών. Ναι. Και βρέθηκε να προεδρεύει. Ο νόμος λέει ότι αυτός που σε προσκαλεί, ο πρώτος εσταυρούς δημοτικός σύμβουλος της διοικούσας παράταξης μετά τον κύριο Τσαβλή, ναι, κυρία Σπανού, η οποία όμως παραιτήθηκε και αυτή για διάφορους λόγους εκεί εσωτερικούς της παράταξης, ναι, και έτσι μας υποδέχθηκε. Εμείς δεν πήγαμε. Ο κύριος Σαβαρλής. Ο κύριος Σαβαρλής, χωρίς όμως να μας έχει στείλει την πρόσκληση. Γι' αυτό είχαμε ζητήσει την αναβολή μιας εβδομάδας. Όχι, λέω αν υπάρχει τυπικό ζήτημα από το γεγονός ότι ο κύριος Λεκάκης δεν είναι τυπικά
Είναι όχι. Τυπικά ενταγμένο στην παράταξη του Δημάρχου. Τυπικό πρόβλημα δεν υπάρχει και στην ουσία έχει ενσωματωθεί και κανονικά. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ναι. Το πρόβλημα είναι μόνο τη πολιτική νομιμοποίηση για το θέμα του ότι πήρε λιγότερου σταυρού από του μισθού. Δηλαδή, αν, από αυτόν εξαρτάται πάντως και διάβασα ευχαρίστηση μια ανακοίνωση που έκανε πρώτη ότι θέλει να διοικήσει ανοιχτά και δημοκρατικά, σεβόμενος τους απλώς τους κανόνες, και αυτό είναι σωστό, των μη ακραίων αντιδημοκρατικών τοποθετήσεων. Ο κύριος Τσαβλής το είχε πετύχει, αλήθεια είναι αυτό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πετύχει, τουλάχιστον με όσα μαθαίνουμε κι εμείς, είχε πετύχει μια συνένωση στο πρόσωπό του, μια καλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Πού έχει βάλει τον πύχη για τον κύριο Λεκάκη ο κύριος Τσαβλής? Είναι ψηλά ο πύχης σε σχέση καταρχήν με το γεγονός ότι ο κ. Τσαβλής είχε εκλεγεί. Ας βάλουμε λίγο αυτό που σας είπα πριν για το πόσες ψήφους έγκρισης έχει. Mm-hmm. Είχε πάρει ομόφωνα. Είχε βγει εκλεγόμενος ομόφωνα, mm-hmm. με δύο λευκά νομίζω. Ήταν δηλαδή μια πολύ καλή αρχή που είχε γίνει. Mm-hmm. Ήταν ανεκτικός, ήπιος, είχε το δικό του προσωπικό προφίλ. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να πούμε πως σοβούσε μια φανερή για μας που τη βλέπαμε εκεί και διαφαινόμενη. Κόντρα με τον Δήμαρχο σε σχέση με τον τρόπο αυτόν, την ανεκτικότητα που σας είπα, την ιδιότητά του και το γεγονός ότι ανεχόταν το λόγο της αντιπολίτευσης. Ναι. Και κατά τη γνώμη μας αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που, αν θέλετε, καθαιρέθηκε από τη θέση του χωρίς να προλάβει να απολογηθεί καν στον Δήμαρχο και όχι τόσο το ηθικό δίλημα και το πραγματικό πρόβλημα που προέκυψε από τα αδιάθετα εμβόλια. Το οποίο περίστεψαν σε εκείνο τον. Συμφωνείτε τον λοιπόν και εσείς με τον κύριο Τσαβλή, γιατί ο κύριο Τσαβλή και εδώ σε εμάς μας είχε πει ότι άλλοι είναι οι λόγοι, δεν ήταν το ζήτημα. Φαινόταν του... ότι υπήρχε μια κρίση και μια διαφωνία στην προσέγγιση πάνω στον τρόπο με τον οποίο διεύθυνε τις διαδράσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ο κύριο Τσαβλή. Και αυτό νομίζω πως φάνηκε στην άμεση αντίδραση του Δημάρχου, η οποία βέβαια είχε τους λόγους της, αλλά. Ήταν πολύ βιαστική, χωρίς να του δώσει τη δυνατότητα να εξηγήσει τη θέση του, να απολογηθεί, να βγουν τα συμπεράσματα από το πόρισμα που διενεργεί η εισαγγελία για το τι συνέβη ακριβώς. Μέχρι να βγει το πόρισμα, εσείς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να παραμείνει στη θέση του? Νομίζω ότι η βιαστική και απότομη και ακαρία εκπαραθύρωσή του από τη θέση δεν τιμούσε την. Να θέλετε την παρουσία του κ. Τσαβλή και στην παράταξη του Δημάρχου. Καταρχήν, διορθώστε με αν κάνω λάθος, νομίζω ότι η καθαίρεση του και εν πάση περιπτώσει η εκκίνηση εκ μέρους του Δημάρχου της διαδικασίας καθαίρεσης αποπομπής από τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του κ. Τσαβλή προηγήθηκε της αγγελικής παρέμβασης. Προηγήθηκε μέσα στην παράταξη, εννοείται. Ναι. Ναι, έτσι λέει ο νόμος. Άμα διαγράψει κάποιον από την παράταξή σου, τότε αυτομάτως εκπίπτει και από τη θέση. Όχι, προηγήθηκε τη εισαγγελική παρέμβαση για του εμβολιασμού. Ναι, βέβαια, η οποία δεν έχει βγει ακόμη. Ναι. Αλλά γνωρίζοντας και τα γεγονότα και, και δεχόμενος κι εγώ ότι υπήρξε ένα λάθος εκεί πολιτικό του κ. Τσαβλή να μην φροντίσει από πολιτική απειρία όμως και όχι από έλλειψη ήθους. Νομίζω πως αυτή ήταν η ουσιαστική διαφορά. Ότι ο Δήμαρχος έστειλε αμέσως μια ανακοίνωση χωρίς να καταλάβει κανείς για ποιο λόγο. Για λόγους πολιτικής, για λόγους ηθικής τάξης. Προσέξτε τώρα, θέλω την άποψή σας, γιατί ορμόμενος από την ανάρτησή σας, που την είδα στο Facebook την ανάρτησή σας, ακριβώς αυτό το πνεύμα που τώρα περιγράφεται, την έκανα προχθές την ερώτηση στον κύριο Τσαβλή πριν λίγες μέρες που το φιλοξενήσαμε εδώ και το ρώτησα γιατί δεν αυτοπροστατευτήκατε, όπως είπανε κάποιοι, δεν ανέφερα το όνομά σας, ότι εν πάση περιπτώσει υπήρξε η άποψη ότι θα έπρεπε σαν πολιτικό πρόσωπο να αυτοπροστατευτεί και να απέχει από τη διαδικασία της επιλογής του ποιος θα εμβολιαστεί με τα περισσευούμενα εμβόλια. Η απάντηση του κυρίου Τσαβλή ήταν ότι είμαι πρώτα γιατρός και επιστήμονας και κατά δεύτερον πολιτικό και πάντα πολιτικό πρόσωπο και πάντα αυτή την προτεραιότητα θα έχω πρώτα. Θα είμαι πρώτα γιατρός και μετά πολιτικός και καλό αυτό να το σεβαστούν όλοι. Θέλω το σχολείο σας. Εγώ τη δέχομαι την εξήγησή του. Αυτή γνωρίζοντας και το πρόσωπο και μπορώντας να αξιολογήσω πια αν κάποιος λέει την δική του έστω αλήθεια και την τεκμηριώνει ή ψεύδεται. Γιατί είναι αλήθεια πως ο κ. Τσαβλής είναι ένας καταξιωμένος γιατρός στην πόλη μας, έτσι εκλέχθηκε, δεν έχει μεγάλη πολιτική εμπειρία. Mm-hmm. Αν είχε, θα φρόντιζε να εμβολιάσει, σας το λέω απλά. Ναι. Πραγματικά για να μην χαθούν τα πολύτιμα εμβόλια, ναι. Όποιον έβρισκε μπροστά του. Το έκανε αυτό. Είπε άπαξα τους τέσσερις πρώτους που βρήκαμε έξω στον κήπο, τους εμβολιάσαμε, αλλά δεν είχε περισσότερους. Ναι, αυτό όμως δεν θα αποτελούσε παράπτωμα πολιτικό. Με εξαίρεση βέβαια το γεγονός πως εμβολίασε πάνω στην αυτή του την
αγωνία και το άγχος εκείνης της στιγμής, δύο δικούς του συγγενείς, ναι. Κάτι το οποίο δεν συγχωρείται πολιτικά από τον κόσμο και αυτό είναι δικαιολογημένο από τη στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποι μας περιμένουν αναγωνίως να εμβολιαστούν και αργεί η σειρά τους. Αυτό θα έπρεπε να το σκεφτεί και να αποφύγει, αλλά πραγματικά είναι θέμα πολιτικής απειρίας και όχι έλλειψης ήθους πολιτικού και θέμα ηθικής τάξης. Και λοιπόν αυτό είναι μια σημαντική κατηγορία που το απέδωσε ο Δήμαρχος στην πρώτη του ανακοίνωση, την οποία ο κ. Τσαουλής δεν συγχώρησε και γι' αυτό τον λόγο αυτονομήθηκε και έφυγε και δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα στη διοίκηση μαζί με την κυρία Σπανού και μαζί με την κυρία Κριτίδου που επίσης διαγράφει από την παράταξη. Επομένως, καινούργιοι όροι διαγράφονται τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένας μεγαλύτερος βαθμός δυσκολίας και η απάντηση δεν είναι ακόμη περισσότερη ένταση και πόλωση ανάμεσα στις παρατάξεις, αλλά περισσότερη συνεννόηση. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να υπονομεύουμε το έργο του Κωνσταντίνου Ζέρβα ενός στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά για να βοηθούμε για το καλό της πόλης να τη συνεργασία και τη συνεννόηση. Είστε αισιόδοξος πάντως για την επόμενη μέρα. Όπως είπατε, προέκυψε από τον νόμο. Ναι. Και την επόμενη φορά να πάμε με καλύτερους όρους διοίκησης για όποιον είναι ο επόμενος δήμαρχος. Σας βρίσκει αισιόδοξο, Ειρήνη. Ναι, σας βρίσκω λίγο αισιόδοξο, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε δει λιγάκι μια μικροένταση εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, γενικότερα. Εντάξει, αλλά έχουμε μια εμπειρία. Οι εντάσεις είναι για να ξεπερνιούνται. Η αισιοδοξία μου είναι έφητη γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να δουλέψουμε για την πόλη. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η διοίκηση. Αυτή εξελέγει κάτω από παράξενες συνθήκες. Σας είπα πως είναι μια τερόκλητη ομάδα ανθρώπων η οποία δεν μπορεί να διαμορφώσει ενιαίο σχέδιο συνεκτικό και επομένως φοβάμαι και το λέω συχνά, δεν είναι αισιόδοξα αυτά που λέω, αλλά κάνω μια πρόβλεψη που καθώς περνάει ο καιρός επαληθεύεται. Όχι μόνο δεν θα έχει ολοκληρώσει ένα σημαντικό έργο, ενδεχομένως δεν θα έχει αρχίσει ακόμη. Αλλά παρόλα αυτά η ζωή συνεχίζεται, ο κόσμος έχει πολλά προβλήματα, δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί με τις λεπτομέρειες της δικιάς μας και της εντάσεις μας, το πρόβλημα της πανδημίας, την κόπωση από τη συσσωρευμένη πίεση των οικονομικών και άλλων δυσκολιών που δημιουργεί και ψυχολογικών και κοινωνικών που δημιουργεί το lockdown. Ναι. Και περιμένει να δει από κάπου ένα φως με τον εμβολιασμό, ο οποίος πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα. Βλέπω ότι σιγά σιγά αρχίζει και προχωράει. Ναι. Θα ήθελα ένα σχόλιο από την πείρα σας, κύριε Βούγια, και την πείρα σας γιατί έχετε περάσει και από την αριστερά και από το Πασόκ. Έχετε θητεύσει. Και το Πασόκ με έναν τρόπο ήταν, υπήρξε μια κεντροαριστερά πάντως. Καλά, αυτό μπορούμε να το συζητάμε πολλές ώρες. Το τι είδους κεντροαριστερά υπήρξε το ΠΑΣΟΚ, ειδικά με τους αριστερούς θα συζητάτε πολλή ώρα. Γι' αυτό είπα κεντροαριστερά. Ναι. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, γίνεται το τελευταία 24 ώρα, υπάρχει μια πολιτική διελκυστίνδα, μια πολιτική αντιπαράθεση σε σχέση με τον Κουφοντίνα και κατηγορείται η Νέα Δημοκρατία ή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κατηγορούνται ότι κάποτε προσπαθούσαν να συνδέσουν 17 Νοέμβρη με το ΠΑΣΟΚ και τώρα προσπαθούν να τη συνδέσουν με τον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις δηλώσεις του κυρίου Δρίτσα, με αφορμή ακόμα και αν θέλετε και του κυρίου Τσίπρα την δήλωση υποστήριξης στα δικαιώματα του κρατούμενου καταδικασμένου Κουφοντίνα. Θεωρείτε ότι έχουν δοθεί τα ίδια, είναι τα ίδια τα δικαιώματα που είχαν δοθεί τότε και που δίνονται τώρα και πώς την παρακολουθείτε αυτή την κουβέντα έτσι από τα έδρανα του Δημοτικού Συμβούλου πλέον? Είναι μια πολύ ευαίσθητη συζήτηση που μπορεί να δημιουργήσει και πολλά προβλήματα και στο εγγύς μέλλον για πάρα πολλούς λόγους, για όλους τους λόγους που μπορεί να σκεφτεί κανείς. Νομίζω πως όλοι μας θα επιθυμούσαμε και θα έπρεπε να διεκδικούμε να μην πάθει κάτι ο Δημήτρης Κουφοντίνας, θέλω να πω, παρότι αυτός επέλεξε αυτό το δρόμο, να μην συμβεί αυτό που φοβόμαστε ότι μπορεί να συμβεί στο τέλος. Ναι, αλλά δεν δέχεται καμία παρέμβαση ούτε σύντηση ούτε τίποτα. Ισχύει βέβαια και αυτό, ότι η συντεταγμένη πολιτεία και η δικαιοσύνη εμπροκειμένο, που κατά τεκμήριο είναι ένας αυτόνομος πόλος του τρόπου με τον οποίο ασκείται η δημοκρατία, έχει πάρει κάποιες αποφάσεις, τις οποίες ένας βαρυπινίτης είναι υποχρεωμένος να δεχτεί. Αλλιώς φανταστείτε τι θα γινόταν αν άνοιγε ένας ασκός του αιώλου, σύμφωνα είναι, με τον οποίο. Είναι κουλτούρα στην αριστερά το άντε δεν συμφωνούμε με κάτι, ας κάνουμε μια απεργία πείνας, γενικά, ειδικά στον χώρο του σοφρονισμού. Γιατί το έχουμε δει κατά κόρον από κρατούμενους που προέρχονται στον χώρο της αριστεράς. Στην αριστερά και τον Δημήτρη Κοντίνα, μην είμαστε υπερβολικοί. Η αριστερά είναι ένας πολιτικός οργανισμός, ιδεολογικός αλλά και κομματικός, ο οποίος η αλήθεια είναι πως έχει την τάση στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό να εργαλειοποιεί όλα τα θέματα. Δηλαδή, όποιο θέμα προκύψει, το οποίο μπορεί να υπερβαίνει
τις επιλογές ενός άλλου κόμματος ή μιας κυβέρνησης. Ναι. Η πανδημία, το πρόβλημα του Δημήτρη Κουφοντίνα να εργαλειοποιείται, δηλαδή να αποτελεί αντικείμενο μιας κομματικής αντιπαράθεσης, η οποία δυσκολεύει και τη συζήτηση και την επίλυση του προβλήματος. Αυτή η εργαλειοποίηση θεωρείτε ότι ωφελεί την αριστερά? Δηλαδή το ότι εργαλειοποιεί τον Κουφοντίνα. Δεν ωφελεί τον τόπο. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας έχει κάνει τις δικές του επιλογές. Την αριστερά πιστεύει ήδη ότι την ωφελεί σε ένα πυρήνα, νομίζω πως δεν δίνει τα επιχειρήματα να ξανακυβερνήσει. Εγώ πιστεύω πως δεν κάνει καλό στην μεγάλη διαβριμένη κυβερνός αριστερά, όπως και εγώ την ονειρεύτηκα και την ονειρεύομαι ακόμη. Αλλά με έναν τρόπο σύγχρονο, αποτελεσματικό, δημιουργικό και που μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε με κανόνες αστικής δημοκρατίας, έτσι, ακόμα και αν σκέφτεται αργότερα για μια ουτοπία διαφορετική, να μπορεί να λειτουργήσει και όχι να την υπονομεύει σε πρώτη ευκαιρία απευθυνόμενη σε ένα πολύ μικρό ποσοστό μιας ιδεολογικής, ενός 4% όπως ξέρουμε ότι είναι περίπου, μιας σκληρής ιδεολογικής αναφοράς σε άλλα συστήματα τα οποία στην ουσία στην πράξη απέτυχαν. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή μου. Νομίζω ότι η εργαλειοποίηση βλάπτει γενικότερα τον τόπο και κάνει ζημιά στη δημοκρατία και στη συζήτηση, στα επιχειρήματα, δημιουργώντας εντάσεις και χωρίς να λύνει τελικά τα προβλήματα. Εύχομαι να τελειώσουν όλα αυτά με ένα ήρεμο και ήπιο τρόπο συναλλαγής και συνεννόησης, γιατί επηρεάζουν και το πανεπιστήμιο. Ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Ναι, μα πηγαίνουν κατευθείαν. Αυτό πλέον, αυτό λέγαμε και νωρίτερα και με τον κύριο Βαρτζόπουλο το συζητήσαμε και νωρίτερα μεταξύ μας εδώ το λέγαμε, ότι πλέον έχουμε μια διελκυστίνδα έντασης ανάμεσα στην τάξη και στο ένα άκρο η απόλυτη τάξη και στο άλλο το απόλυτο μπάχαλο σε όλα τα πεδία. Κορονοϊός, Κουφοντίνας, πανεπιστήμια. Δηλαδή, ναι, παντού. Η παρέμβαση της αστυνομίας έχω περάσει και από εκεί και έχω προσπαθήσει να καταλάβω και να διαμορφώσω την εκπαίδευση των αστυνομικών. Ναι. Δεν είναι αποτελεσματική συνήθως και δημιουργεί το αντίθετο αποτέλεσμα. Αυτό που συνέβη και χθες ενδεχομένως, χωρίς να ήμουν παρόν, αλλά και στο Πανεπιστήμιο πριν από δύο εβδομάδες, το οδήγησε στο αντίθετο αποτέλεσμα. Σε μια κατάληψη που συνεχίζεται ακόμη, όπου ο βασικός εγκέφαλος του Πανεπιστημίου, το κτίριο διοίκησης με 500 εργαζόμενους. Μια κατάληψη βέβαια χωρίς καμία νομιμοποίηση, έτσι. Χωρίς καμία νομιμοποίηση, χωρίς αιτήματα πραγματικά. Έτσι, μια παρέα, πάμε να κάνουμε κατάληψη. Να αποσυρθεί ο νόμος, να αρχίσουν τα μαθήματα διαζώσης. Είναι πράγματα τα οποία είναι παράλογα και δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν. Επί δύο εβδομάδες όμως δεν λειτουργεί ο βασικός μηχανισμός του Πανεπιστημίου. Δεν λειτουργεί τίποτα. Μα και σήμερα προχωρούσε αναστολή. Τα προγράμματα, τα προσωπικά δεδομένα όλων των συναδέλφων είναι στα χέρια κάποιων ανθρώπων που κινούνται εκεί πέρα μέσα έχοντας τα κλειδιά και μπορούν να ανοίξουν οποιαδήποτε πόρτα και να μπουν σε οποιοδήποτε γραφείο. Και η αστυνομία, αφού έκανε τη ζημιά χτυπώντας τους φοιτητές που είχαν συγκεντρωθεί απ' έξω καθ' υπερβολή και με μεγάλο αριθμό συλλήψεων, μετά σηκώθηκε και έφυγε. Και επομένως τα επόμενα 10 λεπτά συνεχίστηκε η κατάληψη για την οποία είχαν έρθει υποτίθεται από την αρχή. Χρειάζεται λοιπόν μια πολύ πιο επιδέξια χειρουργική, θα έλεγα, και με σεβασμό το χώρο παρέμβαση, η οποία να έχει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα όταν σπανίως πρέπει να καλείται για να κάνει σωστά τη δουλειά της. Είναι προβλήματα δύσκολα. Δεν θέλουν μεγάλη φιλοσοφία, θέλουν εμπειρία, ικανότητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται κάθε φορά και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Κύριε Βούλια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.